Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Να είστε καλά επίσης, αντεύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε, αλλά κύριε Αποστολίδη... Εγώ θέλω ένα σχόλιο του για αυτήν την υπόθεση. Άντε καλά, το άντε καλά. Ένα σχόλιο το θέλω, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τα πολιτικά γράμματα. Κοίταξε, του τόπου είναι αυτού. Είναι ευχάριστο ότι ελέγχθηκαν οι ψευδείς δηλώσεις και περιορίστηκε στο 1/3. Αυτό είναι ευχάριστο, που σημαίνει ότι εν πάση περιπτώσει λειτουργήσαν κάποιοι θεσμικοί κανόνες, ναι. Αλλά αυτή η πολιτικάντικη εκμετάλλευση αυτής της αήθους πολιτικής συζήτησης νομίζω εκθέτει τους συζητούντας, mm-hmm. ακόμη και αν όλα γίνανε νόμιμα, ακόμη και αν αποζημιώθηκαν αυτοί που έπρεπε να αποζημιωθούν και δεν αποζημιώθηκαν οι παράνομοι, αυτή η συζήτηση εκθέτει ανεπανόρθωτα και πρέπει να οδηγήσει στο σπίτι τους όλους όσους μετήχαν σε αυτή την κουβέντα, γιατί δίνει ένα στίγμα ότι η πολιτική ενεργεί με βάση άλλα κριτήρια και όχι με αυτά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του λαού. Δηλαδή δεν επετεύχθηκε, κύριε Αποστολίδη, πολιτική κάθαρση με την καρατόμηση Λιβανού, πιστεύετε? Γιατί μόνο ο Λιβανός είναι. Σωστό. Σωστό. Έχει το δίκιο του κύριος Αποστολίδης. Μόνο ο Λιβανός είναι. Ως υπουργός, ο οποίος ήταν παρόντας, ο άλλος είναι δήμαρχος, δεν μπορεί να καρατομηθεί. Έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Τι θα πει αυτό? Είναι ανάγκη όλα να καρατομούνται? Τώρα, δεν υπάρχει τσίπα. Τώρα κύριε Αποστολίδη, τα λέτε εσείς τώρα. Σε τούτη τη χώρα τώρα. Εμένα μου θύμισε, ας πούμε, ότι δεν ήταν σύσκεψη αυτό, έστω και πολιτικών στελεχών. Καφενείο ήταν. Παραγόντων. Πέντε ουζάκια εκεί, ρακές ωραίες, λείπαν εκεί με... Ναι. Και καμιά έτσι φέτα με λάδι ωραία που έχει εκεί η Σπάρτη, τι έχει εκεί, Ελίτσα. Να πιούμε σωστό. Και τα ούζα, ή τα είχαμε πιει ήδη τα ούζα και λέγαμε βλακίες. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Και φανταστείτε, κύριε Αποστολίδη, μιλούσαν για ένα πολύ σημαντικό θέμα, καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Αυτό είναι το επίπεδο. Δεν είναι. Πρέπει, αυτοί όλοι πρέπει να πάνε στα σπίτια τους. Έτσι. Εάν ήταν υπηρεσία, ο ένας υπερθεμάτιζε τον άλλον. Πώς το είπε, εποποιία, έγραψε. Εποποιία, ναι, έγραψε. Σαν αυτό του 40 δηλαδή. Ναι, μπράβο. Μπράβο, ήταν χαρούμενο. Και την εποποιία μετά, από πού να την πιάσει και από πού να την αφήσει. Μια γυναικεία φωνή άκουγα εκεί μέσα, η κυρία εκείνη δεν ξέρω. Είναι και εκπάγλου Καλονής και συμμετείχε. Ποιος ξέρει τώρα. Λεπτομέρειες. Θα είχε κάποιο πρόσωπο. Κύριε Αποστολίδη, να περάσουμε λίγο και σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον ελληνισμό τα τελευταία 24 ώρα. Δεν είναι άλλο από την βεβήλωση, από την προσβολή της Παναγίας Σουμελά από τους Τούρκους. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε ως χώρα? Κοιτάξτε, ως χώρα εμείς την περασμένη εβδομάδα επισκεφτήκαμε τον κύριο Δένδια. Ναι. Μας δέχτηκε μάλιστα η Γενική Γραμματέας του γραφείου του διπλωματικού, μας είπε πρώτη φορά εγένετο συνάντηση. Μια μισή ώρα και ο Υπουργός δεν ήθελε να τελειώσει η συνάντηση. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού, το Συμβούλιο των Ασσυρίων, των Χαλδαίων, των Ασσυροχαλδαίων, όλων δηλαδή των λαών που υποφέραμε, των Αρμενίων, από τις Ποντιακές Στηριωδίες. Ένα από τα αιτήματά μας ήταν και αυτά, αυτό. Ναι. Ο κύριος Δένδιας το θεώρησε πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, ιδίως αυτό που το έθεσα εγώ με ξεχωριστή επιστολή μου, mm-hmm. ότι για τη διεθνοποίηση του ποντιακού ζητήματος πρέπει να ενημερώσει χώρες φίλιες και σύμμαχες που αυτό το καιρό βρίσκονται στα μαχαίρια με την Τουρκία, ώστε τα κοινωνία τους να την αναγνωρίσουν τη ποντιακή γενοκτονία. Επιτρέψτε μου που το λέω και εγώ λάθος, δεν είναι ποντιακή γενοκτονία, είναι η γενοκτονία των ποντίων από τους Τούρκους. Mm-hmm. Είναι νεολογισμός του ποντιακή γενοκτονία. Mm-hmm. Και μάλιστα να προωθηθεί το θέμα άμεσα στα κοινοβούλια του Ισραήλ για τον Υπουργό των Εξωτερικών και της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Σωστό. Μας υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Διότι σιγά σιγά ανάβει σπίδα. Ήδη έχουμε τη Σουηδία, έχουμε τις Αυστραλίες, έχουμε πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε δηλαδή αρκετά οπλοστάσια. Mm-hmm. Επίσης ζητήσαμε να επανέλθει στο πρώτερο καθεστώς η Αγία Σοφιά Τραπεζούντας, ναι. Η οποία έγινε τζαμί και αυτή έγινε τζαμί. Από μουσείο. Ναι.
Και ένα από τα θέματά μας ήταν τα κοιμήλια που ανεβρέθησαν και φυλάσσονται στα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς στην πόλη, πέρα δηλαδή από το να επανέλθει η Αγία Σοφιά στο πρώτερο καθεστώς, και αυτή η Αγία Σοφιά δηλαδή της πόλης, ναι, ναι. Να μεταφερθούν και να φυλάσσονται στο μοναστήρι της Παναγίας του Μελά στον Πόντο και να εκτίθενται. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Απ' έξω γράφει, όταν πας να επισκεφτείς την Παναγία του Μελά, «Μοναστέρ Παναγίας του Μελά», έτσι σκέτο, mm-hmm. «Δείγμα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής και πολιτισμού». Μάλιστα. Καμία σχέση με αναφορά σε χριστιανισμού. Οικειοποίηση όλων των θρησκευτικών μας μνημείων. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Και εμείς λέμε ότι εάν οποιοσδήποτε ξένος επισκέπτης, τουρίστας ή προσκυνητής διαβεί και έναν χώρο μουσείου μέσα στην Παναγία σου Μελά και δει όλα τα κοιμήλια, τα χειρόγραφα, τα πατριαρχικά σικήλια, ακόμη και έγγραφα των Σουλτάνων, τα οποία δίνανε ουσιαστικά αυτονομία mm-hmm. σε πολλές κινήσεις στο μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά. Δει τα πετραχίλια, δει τους σταυρούς, δει όλα αυτά που κρύπτονται στα υπόγεια της Παναγίας σου Μελά. Θα μπει μες στο πνεύμα και θα καταλάβει ότι αυτό δεν είναι δείγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά είναι ένα υπέροχο δείγμα του βυζαντινού, χριστιανικού, ελληνικού πολιτισμού. Μάλιστα. Κόντρα λοιπόν σε όλα αυτά εδώ, ως απάντηση, ο κύριος Ερντογάν μας στέλνει και δίνει άδειες όπου διαμαρτύρονται, ξέρετε, και τοπικοί παράγοντες της τραπεζούντας, ναι. Της επαρχίας της Μάτσκας, ναι. Για αυτό που έγινε, ναι, γιατί εγώ με τον δήμαρχο της Μάτσκας, δηλαδή της Ματσούκας, όπου υπάγεται και η τραπεζούντα και η Παναγία σου Μελά, είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, τραπεζώματα, φιλίες, αγκαλιές. Και ο τουρκικός τύπος, κύριε Αποστολίδη, το αντιμετώπισε με σκεπτικισμό του όλο αυτό συμβάνει. Ο Σουλτάνος έκανε ακόμη μια σέβεια, ακόμη μια πράξη περιφρόνησης, mm-hmm. η οποία δεν είναι ανεκτή παγκοσμίως. Mm-hmm. Καταγγελίες σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού κάναμε και στον ΟΗΕ. Ναι. Και μάλιστα νομίζω ότι ήδη κατατέθηκε ή κατατίθεται ερώτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές mm-hmm. με αυτό το αντικείμενο, αλλά και με αίτημα να επιστρέψουν αυτά τα κοιμήλια της Μονής της Παναγίας του Μελά, που οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ακόμη και στην Άγκυρα αν είναι, να επιστρέψουν στο μοναστήρι και να εκτίθενται εκεί ως δείγμα του ελληνοχριστιανικού βυζαντινού πολιτισμού. Κύριε Αποστολίδη, τώρα εσείς, επειδή είστε ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια σας, μας έκανε φοβερή εντύπωση ότι το γεγονός αυτό, αυτή τη βέβυλη πράξη, την ανέδειξε πάρα πολύ το Πατριαρχείο της Μόσχας. Με μια πολύ σκληρή ανακοίνωσή του κατά των τουρκικών αρχών, την ίδια ώρα που το Οικουμενικό Πατριαρχείο κοφεύει ακόμα, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά θεωρητικά είναι στα όρια της δικαιοδοσίας του. Όχι, θα τους φάξουνε. Θα τους φάξουν. Και όταν λέω θα τους φάξουνε, θα τους φάξουνε. Ξέρετε ποιοι φυλάνε σήμερα τον Πατριάρχη? Δεν θα σας το πω εγώ, μάθετε το, δεν κάνει να το πω εγώ. Δεν κάνει, όχι. Ξέρετε ποιοι φυλάνε σήμερα τον Άγιο Γιώργη? Ξέρετε ποιοι φυλάνε τις εκκλησίες μας? Ναι, δεν το ξέρετε. Φανταζόμαστε. Ξέρετε εγώ, ότι, οι παπάδες μας ναι. μέχρι και ένα μικρό μουσάκι έχουν αφήσει mm-hmm. και με το που φεύγουν από την εκκλησιά βάζουν το γραβάτα και... χωρίς το περιλέμιο του πάστορα, έτσι, αυτό που έχουν οι καθολικοί, ναι, ναι. και βγαίνουν με το κουστούμι και το παλτό έξω, mm-hmm. γιατί αν κυκλοφορήσουν στον Μπεσίκτας mm-hmm. ή παραπέρα ή εδώ ή εκεί σε άλλες, θα τους φάνε οι γκρίζοι λύκοι. Μάλιστα. Τρομοκρατία. Ξέρετε, δηλαδή. Τραβάει. Τρομοκρατία. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Από το ελληνικό ΙΠΕΞ όμως, που δεν τρομοκρατείται θεωρητικά. Έγινε τρεις μέρες μετά. Δεν έχει σημασία που έγινε τρεις μέρες μετά. Σημασία είναι ότι έγινε και ήταν αυστηρό. Ήταν αυστηρό. Εξάλλου δείτε πώς αντέδρασε και με ανακοίνωσή του και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Ναι.
Αυτό. Εντάξει. Ναι, όπου εκεί σε χώρα εμπλήρης ελευθερίας που ουσιαστικά τι είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η προέκταση, η μακρά χείρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη στήριξη του Προέδρου της Αμερικής. Σωστό. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει και ζει το Πατριαρχείο και δεν τους έχουν σφάξει όλους, οφείλεται στον Biden. Και όχι μόνο στον νυν πρόεδρο Biden σήμερα, αλλά και στον αντιπρόεδρο Biden, ο οποίος υπήρξε τα προηγούμενα έτη. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Τούρκος πρόεδρος εξακολουθεί να συμπεριφέρεται όσο, πώς να το πούμε τώρα ευγενικά, όσο φασαριόζος. Σουλτάνος, όχι, είναι ο φασαριόζος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σουλτάνος, εδώ η εσωτερική του αντιπολίτευση τον κατηγορεί, γιατί και αυτό κάνει, η κομπορημοσύνη και η μεγαλομανία είναι να αντικαταστήσει στη συνείδηση του τουρκικού έθνους και της τουρκικής ιστορίας το Μουσταφά και Μάλπασα, εγώ δεν το λέω Ατατούρκ. Έτσι, και κατεβάζει τις φωτογραφίες του και τοποθετεί τις δικές του. Πάντως, θέλει να γράψει ιστορία. Κύριε Αποστολίδη, στον εθνικισμό των Τούρκων εν γέννη επενδύει και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαβάζω εδώ ο κύριος Κιλιτσντάρογλου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του θεωρητικά κοσμικού κόμματος. Λέει εδώ: στη γαλάζια πατρίδα δεν υποχωρούμε να συζητηθεί η κυριαρχία των Δωδεκανήσων. Όπου υπάρχει όμως φτώχεια, ανθεί ο εθνικισμός. Ναι, αλλά ανθεί, δεν ανθεί, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κοιτάξτε να σας πω, ο Κιλιτσντάρογλου, αν δείτε τα στατιστικά και αυτά, μπορεί οι εκλογολόγοι μπορεί να σας τα πούνε. Από πάνω από τη Μικρά Ασία μέχρι το τέλος της Ασιατικής Ακτής του Αιγαίου, ο Ερντογάν και ο Κιλιτσντάρογλου καταποντίζονται. Αυτή είναι όμως γύρω στο 1/6, 1/7, 1/8 του συνολικού αριθμού που ψηφίζουν. Οι άνθρωποι εκεί είναι ευρωπαϊστές. Στα ενδότερα της τέτοιας, της Τουρκίας, όπου επικρατεί η αμορφωσιά, το χάος, η φτώχεια, η πείνα κτλ., πάντα ξέρετε ότι βρίσκει έδαφος ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός και ο εθνικισμός. Το αυτό συμβαίνει και σε πολλές χώρες, αν το δείτε, οι οποίες παρουσιάζουν δύο πρόσωπα, ένα ευρωπαϊκό και ένα μουσουλμανικό. Αυτό είναι εσωτερικό πολιτικό ζήτημα της Τουρκίας. Μάλιστα έχω να σας πω και το τούτο, ότι οι εξαιρετικοί άνθρωποι Τούρκοι ανέβασαν στο διαδίκτυο και διώκονται, ήδη κατά οκτώ βγήκαν εντάλματα, και μάλιστα μεταξύ αυτών και ένας, δεν ξέρω αν είναι και μάγειρας, που έχει εστιατόρια, είπε ότι μόλις έμαθε γιατί αρρώστησε από COVID ο Σουλτάνος με τη γυναίκα του, έγραψε στο Twitter, ανέβασε ότι ήδη από σήμερα ετοιμάζω δύο τεράστια πιάτα χαλβά για να προσφέρω. Ο χαλβάς προσφέρεται στη Τουρκία στα σκηδίες. Και τον κυνηγούν. Σκηδίες και χαρές μαζί θα είναι. Ναι, ήδη βγήκαν κατηγορίες, ας πούμε, για εξύβριση του προσώπου του. Εγώ πάντως από πλευράς μου προσεύχομαι ο Θεός να δίνει χρόνια στον πολυχρονεμένο μας Σουλτάνο. Γιατί? Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερος πρωθυπουργός ή υπουργός εξωτερικών για την Ελλάδα από τον Ερντογάν. Μας δίνει πατήματα. Κατάφερε πολλά πράγματα. Όσα δεν καταφέραμε εμείς τα τελευταία 50 χρόνια. Σωστό. Κάτα λέει ο κ. Να του δίνει χρόνια του πολυχρονεμένου μας. Ακριβώς, γιατί η επόμενη μέρα μπορεί να είναι πολύ χειρότερη. Έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν και μην έχουν αυταπάτες, ξέρετε. Καλά, οι Τούρκοι δεν αλλάζουν. Και οι κεμαλιστές μπορεί να είναι χειρότεροι. Την επέμβαση στην Κύπρο δεν την κάνανε οι Ισλαμιστές. Μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε Ερντογάν και να κλαίμε. Μα και το 50. Μα όχι, εγώ παρακαλώ, Αλίνα, αλήθεια αυτό που σας λέω. Το 55 δεν ήταν και μαλιστές, ήταν κοσμική στην εξουσία. Να ζει, και μην ξεχνάτε ότι αυτοί και μαλιστές έχουν άλλη πρόσβαση στην Αμερική. Σωστό. Εντάξει, είναι φιλοαμερικανοί. Να ζει και να βασιλεύει ο πολυχρονεμένος μας Σουλτάνος. Να είστε καλά, κύριε Αποστολίδη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία στο ραδιόφωνο του North. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.